με το δικό του τρόπο στέλνοντας μηνύματα για την αποδοχή της διαφορετικότητας και την αλληλεγγύη στους ανθρώπους, θέλει να γιορτάσει αύριο Δήμος Καβάλας την Παγκόσμια ημέρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μάλιστα, έχει ετοιμάσει ένα λιτό πρόγραμμα δράσεων για αύριο Σάββατο, το οποίο ξεκινάει στην κεντρική πλατεία, όπου από τις 11 το πρωί έως και τις 2 το μεσημέρι καλούνται μικροί μαθητές να ζωγραφίσουν για τα παιδιά του κόσμου, ενώ παράλληλα θα γίνουν 3 συναυλίες με τοπικά ροκ συγκροτήματα. Το απόγευμα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη θα γίνει ομιλία με τη δικηγόρο Ευγενία Παπαναστασίου και τον Σύμβουλο Τοπικής Ανάπτυξης Μιχαήλ Τριανταφυλλίδη, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την προβολή της πασίγνωστης αντιρατσιστικής ταινίας «Μαθήματα Αμερικανικής Ιστορίας». Με την ευκαιρία του εορτασμού της ημέρας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που είναι η 8η Δεκεμβρίου, και αυτό γίνεται σε ανάμνηση της υπογραφής της Οικουμενικής Διαχείρισης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου από την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, εδώ και παραπάνω από 60 χρόνια. Με αυτή την ευκαιρία, λοιπόν, του παγκόσμιου εορτασμού, θα πρέπει και εμείς να θυμηθούμε ότι η Ελλάδα είναι μια δημοκρατική χώρα, η οποία όμως πλήττεται αυτή τη στιγμή από την οικονομική κρίση, και όλη αυτή η τεράστια δυσχέρεια στο λαό μας, η τεράστια δυσκολία και η φτώχεια που επέρχεται σε όλο και μεγαλύτερα και περισσότερα στρώματα του ελληνικού πληθυσμού, προκαλεί αλυσιδωτά παρενέργειες στον τομέα της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Είμαστε πρόθυμοι να θυσιάσουμε την ελευθερία μας για την ασφάλειά μας. Είμαστε πρόθυμοι να θυσιάσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα των άλλων. Είμαστε πρόθυμοι να επέμβουμε στο ζωτικό χώρο του άλλου για να προστατεύσουμε τα δικά μας μικροσυμφέροντα. Και θα πρέπει, λοιπόν, να θυμόμαστε ότι ο πραγματικά μεγάλος λαός, και πιστεύω ότι οι Έλληνες ήμασταν και συνεχίζουμε να είμαστε μεγάλος λαός, είναι αυτός που ξέρει να μαθαίνει από την διαφορετικότητα των άλλων, διατηρεί μεν αλόβητη τη δική του ταυτότητα, αλλά την εμπλουτίζει από την διαφορετικότητα των άλλων. Εκεί πλατεία, στην πλατεία Ελευθερίας, το πρωί στις 11 η ώρα και μέχρι τις 2, τα παιδιά θα μπορέσουν να ζωγραφίσουν για τα παιδιά όλου του κόσμου. Να μας αφηγηθούν με αυτόν τον τρόπο, τον καλλιτεχνικό, και να μας απεικονίσουν τι κόσμο θέλουν, έναν κόσμο με ποικιλία. Δια ώρα θα εξελίσσεται από διάφορα τοπικά νεανικά συγκροτήματα μια ροκ συναυλία.